Καλησπέρα. Καταρχάς, σαν πρόεδρος των απεργών, να σας καλωσορίσω στο χώρο της απεργίας και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την μέχρι τώρα στήριξη και υποστήριξη του αγώνα που δίνουμε. Είναι ιδιαίτερη τιμή, όπως είπα και προηγουμένως, να έχει επιλεγεί ο χώρος εδώ, από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ο χώρος της απεργίας, για να δοθεί η συνέντευξη τύπου εν όψη των εκδηλώσεων της ΔΕΘ, των απεργιακών εκδηλώσεων της ΔΕΘ. Για να μην επαναληφθώ, θα πω το εξής, ότι σαφώς και συνυπογράφουμε τα όσα στην εισήγηση αλλά και στο πλάνο δράσης μπήκαν από τη μεριά του ΠΑΜΕ, μέσα από τον Γιώργο Τοπέρο. Εκφράζουμε απόλυτα και ως γενικό πλάνο δράσης, αλλά και στα ειδικά θέματα τα οποία έχουν μπει, εκφράζουμε την απόλυτη και ικανοποίηση, αλλά και στήριξη. Πραγματικά βλέπουμε μία κυβέρνηση που θυμίζει ο Δροστοτήρα σχεδόν σε όλα τα ζητήματα. Σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ή που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Και φυσικά, ως εργατική τάξη, αναφερόμαστε κυρίως στα θέματα που αφορούν την τάξη μας και κυρίως τον λαϊκό κόσμο. Άλλωστε, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε και δεν τρέφαμε αυταπάτες να περιμένουμε κάτι λιγότερο. Περισσότερο ναι, αλλά κάτι λιγότερο από αυτή την κυβέρνηση, όχι. Όταν το έχεις στο DNA σου, το έχεις στο DNA σου. Και όπως λένε και στο χωριό μου, αλλά και σε πολλά χωριά, ο λύκος λέει τρίχα αλλάζει, χουί δεν αλλάζει. Επομένως, δεν άλλαξε τίποτα από αυτά που ξέραμε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και από τον τρόπο λειτουργίας. Εμείς, αγαπητοί συναγωνιστές, βιώνουμε καθημερινά εδώ στο χώρο της απεργίας ίσως στο μεγαλύτερο βαθμό την προσπάθεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει πιστά τον νόμο Χατζηδάκη, αλλά και μέσα από τον νόμο Χατζηδάκη την αλαζονία της νέας διοίκησης στην Μαλαματίνα. Αλαζονία η οποία πηγάζει από τη συγγενική σχέση των νέων ιδιοκτητών με τον μεγάλο υπουργό της κυβέρνησης Μητσό, τον μεγάλο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα. Θέλω να περάσω λίγο έτσι σε ένα σύντομο, θα προσπαθήσω να είναι σύντομο, ένα ιστορικό, για να ξέρετε όλοι ακριβώς το τι συμβαίνει και τι έχει συμβεί για να φτάσουμε ως σήμερα εδώ. Από την προηγούμενη διοίκηση υπήρχε ένας μεγάλος δανεισμός. Δανεισμός για να γίνουν επενδύσεις σε μία ήδη εταιρεία η οποία ήταν κερδοφόρα. Αντί λοιπόν να γίνουν επενδύσεις, έγινε σπατάλι. Σπατάλι πώς? Αγοράζοντας αεροπλάνα, αγοράζοντας κόντερα, αγοράζοντας βίλες και ακριβά στο Λονδίνο διαμερίσματα. Έτσι λοιπόν, αντί τα λεφτά να πιάσουν τόπο και εδώ στο εργοστάσιο αλλά και κάτω στην Νότια Ελλάδα, φαγώθηκαν. Οι τράπεζες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν και έτσι υπήρχαν δύο επιλογές. Η επιλογή της πτώχευσης και η επιλογή της εξυγίανσης. Προτιμήθηκε το δεύτερο. Εμείς και ως σωματείο και ως εργαζόμενοι υποστηρίξαμε το σχέδιο εξυγίανσης, αφού πραγματικά και αναγράφεται ρητά στην απόφαση τη δικαστική ότι δεν θίγονται και διασφαλίζονται κεκτημένα δικαιώματα και θέσεις εργασίας. Με αυτή την προοπτική λοιπόν και με αυτή τη δέσμευση που υπήρχε και από τους νέους ιδιοκτήτες, σαφώς σαν σωματείο, στα δικαστήρια είπαμε ναι στο σχέδιο εξυγίανσης. Δεν πέρασαν τρεις μήνες από τότε που ανέλαβε και επίσημα η καινούργια εταιρεία και φάνηκαν τα ψέματα που λέγανε. Φάνηκε και η προσπάθεια να ξεγελάσουν και εμάς ως σωματείο και ως εργαζόμενους, αλλά και την ίδια δικαιοσύνη. Εκβιασμοί, τρομοκρατία μέσα στο χώρο δουλειάς, παρόλο που το σωματείο είχε βάλει σε εισαγωγικά η λέξη, υπογραμμισμένη η λέξη, όπως θέλετε πείτε την, είχε βάλει πλάτες στην προσπάθεια ανόρθωσης της εταιρείας, δίνοντας, παραχωρώντας το 20% του μισθού μας. Όπως είπα, ψέματα, εκβιασμοί, τρομοκρατία για να υπογράψουμε τι, και καταπίεση για να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις. Ατομικές συμβάσεις που κάποιοι τις θεώρησαν προτιμότεροι από τη συλλογική σύμβαση. Ελάχιστοι, ευτυχώς. Άρχισαν μετά οι απολύσεις.
παράνομες απολύσεις και μάλιστα στις θέσεις που παράνομα απολύσανε προσλάμβαν άλλους εργαζόμενους θέλοντας να τις χρησιμοποιήσουν και φαίνεται τώρα ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Είναι αδιανόητο να απολύονται εργαζόμενοι ενάντια στο προβλεπόμενο αυτό σχέδιο εξυγίασης, το οποίο όπως είπαμε διασφάλιζε ρητά τις θέσεις εργασίας, επειδή η νέα εργοδοσία θέλει να επιβάλλει και προσπάθησε να επιβάλλει καθεστώς ατομικών συμβάσεων και ελαστικών ωραρίων στην επιχείρηση. Οι νέοι ιδιοκτήτες, αφού με βάση το πρόγραμμα εξυγίασης απαλλάγησαν από οφειλές και χρέη της επιχείρησης προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε ποσοστό μέσο όρο 55 περίπου της 100, τώρα κάνουν ότι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς υπέγραψαν και προσπαθούν να αναιρέσουν στην πράξη όλα όσα συμφώνησαν ώστε να συγκαταθέσουν και οι τράπεζες και η ελληνική πολιτεία στην παραχώρηση σε αυτούς, όχι και όχι σε άλλους διαγωνιζόμενους, την επιχείρηση Μαλαματίνα. Τους χαρίστηκαν λοιπόν κοντά στα 30 εκατομμύρια. Και το υπόλοιπο του χρέους άτοκα μπήκε σε έναν διακανονισμό 20 ετών. Άρα λοιπόν πραγματικά τους δωρίστηκε πραγματικά μία εταιρεία. Τους δωρίστηκε μία εταιρεία με αυτές τις προοπτικές. Έχουμε όμως και το φαινόμενο της ελληνικής αστυνομίας που έχουμε βιώσει εδώ το τελευταίο διάστημα. Μία ελληνική αστυνομία που δεν θα πω πολλές κουβέντες για αυτούς. Θα πω μόνο τούτο, τους πληρώνουμε εμείς. Πληρώνονται από τους φόρους που μας κρατάνε, από τους μισθούς μας και λειτουργούν το τελευταίο διάστημα ως ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ως security. Τους βλέπουμε εδώ και 7-8 μήνες να έχουν στρατοπεδεύσει μέσα στο χώρο της Μαλαματίνας, έναν ιδιωτικό χώρο, ένας δημόσιος φορέας, όπως και να ονομάζεται αυτός. Και κάθονται μέσα και χτυπάνε 24-ωρο υπηρεσίες, εάν είναι δυνατόν. Πραγματικά δηλαδή πρέπει, δεν ξέρω ποιος πρέπει να παρέμβει, αλλά να δει από πού τελικά δίνονται αυτές οι εντολές να λειτουργούν έτσι. Καλούμε λοιπόν την ελληνική πολιτεία να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει απέναντι στις παρανομίες, γιατί πραγματικά η νέα εργοδοσία παρανομεί και προσλαμβάνοντας εργαζόμενους για απεργοσπαστικό μηχανισμό, αλλά και καταστρατηγεί και ξεγελάει και την ελληνική δικαιοσύνη και τους εργαζόμενους που στήριξαν, παρανομεί ενάντια και στην ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν εμείς καλούμε τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας να σταθούν στο πλευρό των απεργών της επιχείρησης Μαλαματίνα, όπου έως όταν αποκατασταθεί η ενότητα και κυρίως η νομιμότητα επάνω σε αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Η αλληλεγγύη που έχει δείξει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από την αρχή πραγματικά είναι στον υψηλότερο βαθμό. Από το πρώτο λεπτό, και θέλω εδώ να τονίσω για τον εξαριστερόν μου τον φίλο συνεργάτη και απεργό, γιατί έτσι τον αποκαλούμε, τον Λεωνίδα, βρίσκεται από τα χαράματα επικαθημερινής βάσεως εδώ. Και νομίζω, επειδή προέρχεται και εκφράζει όλους σας, πραγματικά δεν τον λέμε βουλευτή Λεωνίδα ή δεν τον λέμε συνάδελφο, τον λέμε απεργό Λεωνίδα. Και νομίζω αυτό είναι ένα έτσι από τα στοιχεία και από τα βραβεία που θα έχει ο Λεωνίδας και τα παιδιά του θα είναι υπερήφανα, γιατί πραγματικά επικαθημερινής βάσεως είναι εδώ. Εμείς λοιπόν συναγωνιστές και συναγωνίστριες συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Μέχρι την τελική δικαίωση που θα είναι να πάρθουν πίσω οι απολύσεις, να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση που θα μας εκφράζει με πραγματικά δικαιώματα που στηρίζονται σε καλύτερες συνθήκες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και συνθήκες εργασίας. Ο αγώνας μας εδώ, επειδή έχει πάρει και μία πανελλαδική, αλλά θα έλεγα και πιο ευρύ έτσι, έκταση, είναι αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα, αλλά είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης, της πραγματικά ταξικής εργατικής τάξης. Και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο που βρίσκεται, ξαναλέω, επί καθημερινής βάσεως εδώ, δεν βρίσκεται ούτε για φωτογραφίες κάδρου,
ήρθαμε, είδαμε και φύγαμε, είναι, βρίσκεται πραγματικά λειτουργώντας στην ουσία της λέξεως αλληλεγγύη. Το ίδιο λοιπόν, όπως θα είναι και όπως είναι αυτός ο αγώνας, αγώνας όλων των εργαζομένων και όλης της εργατικής τάξης, το ίδιο θα είναι και η νίκη. Θα είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης, πατώντας, πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τον νόμο Χατζηδάκη. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και με αυτή την ενημέρωση, χωρίς να θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί αυτά που σας είπα ενδεχομένως είναι γνωστά σε όλους, δίνουμε ραντεβού στη ΧΑΤ το Σάββατο το απόγευμα στη μεγάλη συγκέντρωση του Πανεπιστημιακού Αγωνιστικού Μετώπου, όπου και εκεί θα φωνάξουμε και θα πούμε ότι εργάτες ενωμένοι, ποτέ αδικημένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.